πείτε μου. Έρχεται, εμένα έρχονται, έρχεται η, του συγγραφέα η μάνα εδώ. Του Αμιγορένα. Έρχεται μαζί με την, ναι, με την αδερφή της και κάνουν, όταν φύγουν αυτοί από το καλοκαίρι, τα γόρια, τα παιδιά της, έρχεται εκείνη. Και θα έρθει να μου πει και καλημέρα, θα πάω στο σπίτι εγώ. Είναι πολύ γνωστές μου. Μου έχετε πει ότι όταν χτίζανε το σπίτι, δηλαδή όχι το χτίζανε, το ανακαινίζανε το σπίτι, ναι, εδώ, ναι, ναι, δίπλα. Ναι, το πήραμε. Η κυρία Νανούκα. Ναι, ναι, μπράβο. Η μητέρα δηλαδή του Σαντιάγκο. Ναι. Ήταν εδώ συνεχώς, ε. Ναι, ναι, συνεχώς. Ναι. Γιατί ήταν αυτή εδώ. Αυτή με παρακάλεσε και το έδωσα. Άλλως το κρατούσα 20 χρόνια, δεν θα το δίνα. Μάλιστα. Ήτανε η Αλεξάνδρα η Καλογερού και μου λέει, δώσ' το, λέει το αυτό. Και η Σωράγια δεν ήθελε. Ναι. Μου λέει, άσε αυτά που έχουμε και μην κρατάς. Γιατί εφόσον το κράτω 20 χρόνια, υποχρεωτικά να το πάρω. Γιατί το κρατούσαν οι Μωραΐτες, ο Μωραΐτης Αλέξανδρος. Ναι, εγώ θα ήθελα να μου πείτε καταρχήν, ναι, την Ζουλή Γκαγιέ, ναι, η οποία είναι και η πέτρα του σκανδάλου. Ναι. Πώς ήτανε, γιατί πιθανόν την έχετε γνωρίσει, έτσι. Ήτανε ωραία κοπέλα, μικρή. Είχε τα δύο παιδάκια, ήφερνε εδώ πέρα και ήρκότανε μέχρι το παράθυρό μου και παίζανε, εγώ τα μάλωνα. Που παίζαν την μπάλα, τους λέω πάνω, ψηλά λέω να πάτε, να πιένε. Και από τότε σε έμαθα, λέγω, η χώρισε. Και έρχεται πάλι ξανά αυτός που η χώρισε, έρχεται με μία άλλη. Η, οποία... η Ζουλή πώς, ναι, ήτανε, καταρχήν όπως λέτε ήτανε νέα και όμορφη, ναι, προφανώς, ωραία, έτσι. Ναι, ωραία, ηθοποιός ήτανε παιδί μου, ηθοποιός πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Και πώς τα χαλάσανε δεν ξέρω, η χώρισε και ύστερη την άλλη χρονιά μας έρθει με μία άλλη. Με άλλη δεύτερη γυναίκα. Να ρωτήσω κάτι, η Ζουλή ήταν απλή ή ήταν καμιά ψηλομύτα? Απλή. Ο ηθοποιός ήταν, αλλά ήταν πολύ απλή. Δεν ήταν έτσι. Και αυτός καλός. Ναι, πολύ καλός. Ερχότανε στο σπίτι για καφέ η Ζουλή? Ναι, όταν το χτίζαν το σπίτι. Και ερχόταν εδώ, βλέπαν το σπίτι, πώς ήταν το δικό μου, που είμαστε δίπλα μαζί και ξέρω εγώ τι, ξέρανε και τα ιταλικά και μιλούσαμε ιταλικά. Ναι. Και από τότε γνωριστήκαμε και μάλιστα με κόλλησε και όλα και πήγα και πια και καφέ εδώ στην αυλή έξω. Ακόμη δεν ήταν ωραία και ήφερε διάφορα πιο είχε πήρα εκεί πέρα και πίναμε τον καφέ. Αλλά όποτε θα έρθουνε θα μου πούνε την καλημέρα, τι κάνεις, ξέρω εγώ τι, αυτός προπαντός ο συγγραφέας. Να ρωτήσω κάτι, υπήρχαν πληροφορίες πέρυσι και πρόπερσι, ναι, ότι εδώ φιλοξενήθηκε κάπου ο κύριος Σολάν, ο πρόεδρος, ναι, της, ναι, Γαλλίας. Ναι, 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 ναι. Αυτό αληθεύει, το έχετε αληθεύει, δει εσείς? Αληθεύει, βέβαια, ήταν εδώ διότι το συζητήσανε μέσα στο αρχονταρίκι της Ζωδόχο Πηγής. Πίναμε καφέ και ήταν ένας Γάλλος, πιο μαθιός ο Μελιανός, και λέει ότι μάθαμε ότι είναι εδώ αυτός και μάλιστα είναι φιλοξενείται κοντά στη Ζωδόχο Πηγή. Και τους λέω εγώ ότι είναι το διπλανό μου. Το διπλανό σπίτι εδώ είναι, εφόσον είναι κοντά στη Ζωδόχο Πηγή, είναι από τους Γάλλους. Φιλοξενείται από τους Γάλλους. Yeah. Άρα θα ήταν γνωστός ο πρόεδρος με το συγγραφέα και του δώσε το σπίτι και ήρθε. Προφανώς. Πάντως τον είδατε τον πρόεδρο εσείς? Όχι, δεν τον είδατε. Έτσι. Όχι, δεν τον είδα. Ναι. Ναι. Τώρα, εδώ βεβαίως εσείς είστε μια ολόκληρη ιστορία. Ναι. Και σας έχω πει βέβαια ότι, ναι, θα έρθω μια μέρα, ναι, να κάνουμε μια συνέντευξη, ναι, αποκλειστική, ναι, και να μιλήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, τα παλιά. Ναι, ακριβώς, τους ανθρώπους που έχετε γνωρίσει. Ναι.